Η κορύφωση της πανδημίας του κορονοϊού φαίνεται να έχει φτάσει στη Γαλλία, με το ιατρικό σύστημα της χώρας να βιώνει το δικό του δράμα. Ο καθηγητής ιατρικής στη Σχολή της Σορβόνης και υπεύθυνος του τμήματος θρόμβωσης στο νοσοκομείο Τενών, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μίλησε στο ράδιο 984 για τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός σε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας. Από το 0 στο 300, καταλαβαίνετε τι πίεση ασκήθηκε. Άρα το πρόβλημα είναι ο ιός, είναι η νόσος και όχι το σύστημα. Όταν έχεις 60% θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας με αυτό τον ιό, στους αρρώστους που έχουν αυτό τον ιό, το πρόβλημα είναι ο ιός. Δεν είναι ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν φτάνουν τα κρεβάτια. Ο κύριος Γεροτζιάφας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην περίπτωση του Γερμανού καθηγητή, ο οποίος κατέληξε στο Παγνί μετά από μάχη που έδινε με τον κορονοϊό. Ο ίδιος έδωσε ένα στίγμα για το προφίλ των ασθενών με COVID-19 και έκανε λόγο για τη συσχέτιση του ιού με τους πνεύμονες. Και από τη στιγμή που έχουμε ένα αίμα που είναι εύκολο να πήξει, και επειδή ακριβώς το προφίλ των ανθρώπων είναι σαν να έχουν πάθει μια βλάβη στα αγγεία τους, πρέπει να ξεκινήσουμε προφύλαξη από τη θρόμβωση, αντιθρομβωτική θεραπεία. Αυτό το κάνουμε και στην Ελλάδα. Αυτό το κάνουμε και στο Γερμανό που πέθανε με πνευμονική εμβολή. Δηλαδή ο άνθρωπος εκείνος πέθανε με πνευμονική εμβολή παρόλο που έπαιρνε αντιπληκτικά. Αν και τα μέτρα στην Ελλάδα κατά της διασποράς του κορονοϊού πάρθηκαν ταχύτατα, όπως λέει και ο καθηγητής ιατρικής στον 984, η Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα αργότερα. Το πρόβλημα όμως που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στην επόμενη φάση, επειδή η πορεία της εξάπλωσης του ιού, άρα και της εμφάνισης της νόσου θα συνεχιστεί, είναι ότι χρειάζεται γρήγορα να φτιαχτεί ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που να είναι προσανατολισμένο στους αρρώστους με COVID.